ότι η υποστελέχωση του Μαμάτζο είναι μια ιστορία παλαιά και επαναλαμβανόμενη. Δεν είναι κάτι που προέκυψε τώρα τους τελευταίους μήνες και η υποστελέχωση δεν αφορά μόνο την παιδιατρική, αφορά γενικότερα όλο το Μαμάτζο νοσοκομείο. Να θυμίσω ότι το Μαμάτζο νοσοκομείο είναι το μοναδικό στη Δυτική Μακεδονία το οποίο δεν είναι ενταγμένο στις προβληματικές περιοχές όπως είναι οι άλλες υγειονομικές μονάδες της περιφέρειας. Αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω καταρχήν είναι το εξής. Στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης έχουμε την ευκαιρία κατά διαστήματα να συζητούμε επανειλημμένα όλα τα θέματα και τα οποία δεν χρειάζονται να τα λένε σε συνεντεύξεις τύπου. Στις συνεντεύξεις τύπου τις κάνουμε για να ενημερώσουμε τους πολίτες ή να καλέσουμε τους πολίτες ή να αναδείξουμε ένα ιδιαίτερο γεγονός. Όπως είπα, η ιστορία της υποστελέχωσης του νοσοκομείου είναι παλαιά και επαναλαμβανόμενη. Θυμίζω ότι το πρώτο διάστημα που ήταν Δημοτική Αρχή η παράταξη Κοζάνης Τόπος να δεις, με πρόταση της ενότητας και της παράταξης που ηγείται ο κύριος Γκούτζι Κώστας, έγινε το Παγκοζανίδικο Συλλαλητήριο στην Κεντρική Πλατεία για τα θέματα υγείας. Πάμε περίπου 8-9 χρόνια πριν, το 2014-2015. Άρα το ενδιαφέρον μας για την υγεία είναι πολλαπλώς εκφρασμένο και δεδομένο. Σημαντική εξέλιξη αυτή ήταν η μελέτη που αναθέσαμε και είχαμε την ευκαιρία να την παρουσιάσουμε και να τη συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για την ανάγκη δημιουργίας νέας υγειονομικής μονάδας στον κόμπο της Εγνωτίας, μια συζήτηση από την οποία η παράταξη του κ. Κοζιάκη έβρισκε προφάσεις για να κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό της και να μην επικροτήσει την πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής. Πέρα από αυτό, οι αφορμές με τις οποίες, μάλλον η στήριξη του Δήμου Κοζάνης προς το Μαμάτζο είναι πολλαπλώς και επιμακρών στο παρελθόν εκφρασμένη έμπρακτα. Από εκεί και πέρα τα ζητήματα της υγείας, αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, είναι ζητήματα που αφορούν την κεντρική πολιτεία και όχι την τοπική αυτοδιοίκηση. Και βεβαίως, όπως έκανε και άλλες φορές ο κ. Κουζέλης, θα μπορούσε αυτά τα αιτήματα να τα δώσει και σε μια βουλευτήνα του κόμματος στο οποίο ανήκει, να κάνει μια επερώτηση στη Βουλή για να πάρει έγκυρες απαντήσεις από τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος είναι αρμόδιος για την υγειονομική πολιτική στη χώρα μας.